παραπεταμένος και διακοσμητικός ή καλύτερα άχρηστος και ανίκανος για προσφορά έργου στο Δήμο, μη ανταποκρινόμενος στους 399 ψηφοφόρους που με τίμησαν. Νιώθω σαν ένα έπιπλο που στην αρχή, επειδή το έχουμε ανάγκη για να γεμίσουμε το σπίτι, για να δείξουμε στον κόσμο, για έξωθεν καλή μαρτυρία που λένε, για να δείξουμε ότι κάποιοι είμαστε, και μετά συγγνώμη, κάποια άλλα έπιπλα επειδή μας εξυπηρετούν καλύτερα, αν και αυτά τα χρυσοπληρώνουμε, το πρώτο το παρατάμε στην άκρη, δεν το δίνουμε σημασία, το απαξιώνουμε και το αφήνουμε να το πάει ως χώρο. Ενώ στην αρχή το ξεσκονίζαμε συχνά, το καθαρίζαμε και το φροντίζαμε γιατί μας βόλευε, θέλουμε τη συνεργασία σας, θέλουμε τη στήριξή σας, μαζί θα προχωρήσουμε, είστε οι συνεργάτες μας και άλλα τέτοια λόγια παχιά, πολλά λόγια μας λέγατε, επεαπτερόεντα όμως, μέχρι και ο ίδιος ο Δήμαρχος έκανε αυτές τις ίδιες φιλοφρονήσεις και επικλήσεις, αλλά πολύ σύντομα μας ξέχασε και πάψαμε να είμαστε οι συνεργάτες του και αδιαφορείς σαν να μην υπάρχουμε. Με τη στάση σας στους τοπικούς δημοτικούς συμβούλους ουσιαστικά καταργήσατε τον θεσμό. Φυσικά με 3-4 εκλεκτούς αετούς, ίσως και αμοιβόμενος, αυτοί είναι τα καλά έπιπλα, τα χρήσιμα, τα εύχριστα, οι συνεργάτες σας, ενώ εμείς οι υπόλοιποι, ακόμη και της παράταξής σας, γίναμε παραπεταμένα, ξεθοριασμένα και άχρηστα έπιπλα για την γωνία και αζήτητα. Ίσως εσείς κύριε Πρόεδρε και οι 3-4 άλλοι αετοί βολεύεστε παίρνοντας 2-3 ή 4 ευρουλάκια, όπως λέω, ίσως λέω να είστε ικανοποιημένοι. Δεν καταδέχτηκαν οι υψηλά ειστάμενοι ούτε τυπικά, ούτε για το Θεαθήνε να μας απαντήσουν ή να ασχοληθούν μαζί μας. Καμία εκτίμηση, τέλεια απαξίωση. Μόνο κάποια πρόσκληση όταν έχουν ανάγκη να γεμίσουμε με την παρουσία μας τις πολλές φορές επιδεικτικές εκδηλώσεις, ανούσιες κατά τη γνώμη μου, τότε μας θυμούνται και μας καλούν. Διαφορετικά, στη γωνία, στα ζήτητα. Με αυτήν την τακτική αποτύχετε κύριε Πρόεδρε. Δεν τρέπουμε να το επισημάνω και σας λυπάμαι γιατί είστε νέος άνθρωπος και θα μπορούσατε να φανείτε χρήσιμος, να παρουσιάσετε έργο, να μας αξιοποιήσετε εμάς τους υπολείπους, ώστε να βοηθήσουμε τον τόπο μας όλοι μαζί και να καλύψουμε τόσα κενά και προβλήματα που υπάρχουν. Γι' αυτό άλλωστε εκλεγήκαμε. Αλλά μάταια κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως τους συνδημότες μας. Εμείς θα ήμασταν οι εργάτες και εσύ θα κέρδιζες τη δόξα. Δεν εκμεταλλεύτηκες την ευκαιρία να γίνεις ήρωας, γιατί δεν θέλησες να σηκώσεις τον άσχημά σου, αλλά προτίμησες να παραμείνεις ένας γέσμεν. Εκτός αν είσαι ικανοποιημένος εσύ από τον τρόπο που ασκείς τα καθήκοντά σου. Εάν λάβεις υπόψη ότι η προηγούμενη πρόσκλησή σου έχει ημερομηνία 22/5/12 και κοντεύουμε να ξεχαστούμε μεταξύ μας, οι τοπικοί δημοτικοί σύμβουλοι καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μπορεί οι απόψεις μου να δυσαρεστήσουν τους ανετέρους σου, αν φτάσουν ποτέ σε αυτούς τα γραφόμενά μου, ίσως όμως κάτι κερδίσεις εσύ τουλάχιστον για την ιστεροφημία σου. Συγγνώμη γιατί είμαι λίγο ομός.